Όμως πάει προς τη θάλασσα, ευτυχώς. Όμως δεν την έχουν ελέγξει ακόμη. Χρειάστηκαν τουλάχιστον 3 ώρες με τη συνδρομή 2 αεροσκαφών PZL και 2 ελικοπτέρων, έως ότου οι πυροσβεστικές δυνάμεις θέσουν υπομερικό έλεγχο τη φωτιά στον ερημίτη της Κέρκυρας. Ταυτόχρονα 6 μέτωπα που αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι κάποιοι βάλθηκαν να το καταστρέψουν. Πέρα από τις προσπάθειες βέβαια της συνειδητοποίησης, ότι θέλουν να μείνει, να καταστραφεί ένα παράμελο φυσικού κάλους περιβάλλον. Η φωτιά ξεκίνησε αρχικά στην περιοχή Άγιο Στέφανο Σινιών, ενώ επεκτάθηκε και προς τον ερημίτη στην ιδιωτικοποιημένη έκταση. Έχει καεί ένα κομμάτι στην νότια πλευρά του οικοπαίδου μας και αυτή τη στιγμή υπάρχει στην περιοχή της Κουφοβονιάς, εντός του οικοπαίδου μας, μια θα έλεγα μέτρηση εντάσεις εστία. Η εικόνα θα έχουμε σαφή αύριο, αν και καταφέρει η πυροσβεστική την ελέγξη και να την κατασβήσει. Άνδρες της πυροσβεστικής παρέμειναν επιτόπου καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να προλάβουν αναζωπηρώσεις.